Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Λοιπόν, για πες για Αλεξάνδρο. Τι να πω για Αλεξάνδρο. Εγώ είπα και χθες. Είναι πολύ μεγάλο όνομα. Απλά έχω μια ανησυχία γιατί βλέπω τον Παναθηναϊκό που έχει σε 15 μέρες από τώρα, σε 2 εβδομάδες είναι ακριβώς από τώρα, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και βλέπω λίγο ότι σκορπάει λίγο το χρόνο του σε πολύ μεγάλα ονόματα που είναι δύσκολο να έρθουν. Σύντομα ότι εγώ προτιμώ να έρθει ένα λιγότερο χειρόνομα να πλαισιώσει τον Μπλαντένοβιτς και να πάρουμε το μεγάλο όνομα στα εξτρέμ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στην παρούσα φάση στα φτερά είναι γυμνός. Αριστερό μπακ θέλει σίγουρα και μετά άλλο ένα χαφ. Αυτές είναι δηλαδή, 4 μεταγραφές. Αλλά θα ήθελα να είναι 4 μεταγραφές βασικούρες. Γιάννη, θα ήθελα πούτσο. Έλα, μου κάνει πλάκα τώρα. Σας το είπα και την άλλη φορά. Αλλά άμα είναι να πάρει ρεμπότσο στα εξτρέμ, προτυπώ να πάρει ρεμπότσο στο αριστερό μπακ, έτσι, για να συνηθούμε. Αν φέρει κανένα ρεμπότσο στα εξτρέμ, γεια σας. Γιατί μην ξεγράφετε μία πιθανή πόλη του Μαντσίνη, έτσι. Είναι τώρα τρίτο καλοκαίρι. Α, τι βλέπεις. Εντάξει, είναι τρίτο καλοκαίρι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι το θέμα του Αϊτόρ, έτσι, τι θα γίνει. Ναι. Είναι ο Μαντσίνη. Πώς το βλέπεις αυτό, λοιπόν. Έχουν φύγει ήδη η Μπερνάρ και Παλάσιος που ήταν τα βασικά σου εξτρέμ, έτσι, άρα θες δύο βασικά εξτρέμ. Και από εκεί και πέρα, από πίσω, υπάρχει με συμβόλαιο Λεμιός, με συμβόλαιο Μαντσίνη, με συμβόλαιο Αϊτόρ και ο Βέρμπιτς. Ποιος από τους τέσσερις πιστεύεις ότι μπορεί να κουβαλήσει τον Παναθηναϊκό? Λεμιός, Αϊτόρ, Βέρμπιτς, Μαντσίνη. Μόνο Μαντσίνη και υπό προϋποθέσεις. Έτσι. Για να γι' αυτό λέω. Πελίστρι. Γιάννη, πάντως ο Άβρα τον ήθελε στον Ολυμπιακό το ρεμπότσο. Μένα μου αρέσει ο ρεμπότσο. Εγώ κάτσα και το κοίταξα το ρεμπότσο, αν θέλετε. Μένα μου αρέσει ο ρεμπότσο. Πού θα τον είχες ρε φίλε, αφού έχεις Κωστίνια, είναι καλός με Κωστίνια. Είναι καλύτερος από τον... Ο Ρεμπότσο είναι αριστερό μπακ. Καλατζαφέρη λέει μια ερώτηση. Ναι. Αλλά πάντα αντρικά λέει, γιατί δεν λέτε... Θέλω να πει. Μα είναι δεδομένο ότι έχει θέμα ο... Και ότι δεν μπορεί να πουληθεί... Ο Ιωαννίδης. Χρήστο, καταρχήν λίγο χαλάρωση. Έχει και καύσωνα, είναι και μεσημέρι. Δεύτερον, ναι, ο Ιωαννίδης έχει το πρόβλημα στο νόμο. Από τη στιγμή που το ιατρικό team αποφάσισε να το πάει συντηρητικά και να μην μπει χειρουργείο, είναι αυτή η απόφαση της ΠΑΕ, η επίσημη. Και σε συνεννόηση με τον παίκτη, το ότι ο ποδοσφαιριστή, το ότι η ΠΑΕ έχει πει όχι σε προσφορές ύψους 22 και 23 εκατομμυρίων ευρώ είναι επίσης μια πραγματικότητα. Και μπροστά της Ήψης. Ναι, της Ήψης. Αν έρθει πρόταση από Bundesliga, μεγάλη ομάδα ή Premier League, όχι νεοφώτιστης όπως είναι Ήψης, ο ποδοσφαιριστής θα το σκεφτεί. Στην παρούσα φάση η επιθυμία του είναι να μείνει και ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει τουλάχιστον για την καινούργια σεζόν. Αυτό. Ότι δεν θα είναι έτοιμος στο ευρωπαϊκό μάτς, πιστεύω ότι σίγουρα δεν θα είναι στο πρώτο, στο ΆΚΑ, 25 του μήνα και θα δούμε εάν θα είναι στη ρεβάντς. Επειδή την έχει ξαναπατήσει ο Παναθηναϊκός και ο Ιωαννίδης και είχε πάθει μια υποτροπή μέσα σε σεζόν που είχε βιαστεί να παίξει τότε στον επαναληπτικό κυπέλλο με τον Ατρόμητο, πιο νομίζω θα πάνε τώρα πιο χαλαρά. Ευκαιρία να μας δείξει ο Γερεμέγεφ και ο Σπόραρ ότι μπορούν να πούν στα παπούτσια του Φώτη. Αυτή είναι. Και μην ξεχνάτε ότι στην Ευρώπη, σε τόσο νωρίς, τέλη Ιουλίου, το πιο σοφό είναι να πας με τον περισσότερο κορμό σου, που είναι έτοιμη ομάδα, δουλεμένη ομάδα, να θέλει και τύχη. Έτσι. Να πω κάτι στο φίλο τον Χρήστο. Χρήστο, να ξέρεις κάτι, ότι
ο Παναθηναϊκός, και αυτό το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, και οποιοδήποτε έχει μια διαφορετική άποψη μπορεί να την καταθέσει ή να με βρίσκει με τίποτα κάλωμα. Ο Παναθηναϊκός είναι εγκλωβισμένος, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να πουλήσει πολύ ακριβά για να πάρει τα λεφτά που θέλει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, από τη στιγμή κατά την οποία λόγω και χρήμα, και χρήμα για να πάρει, πρέπει να πάρει και ο Λεβαδιακός. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε τον Ιωαννίδη, ουδής περίμενε ότι ο Ιωαννίδης θα πέσει αυτό το επίπεδο που είναι τώρα. Που δεν είναι λόγο. Ναι. Οπότε λοιπόν, σου λέει, προφανώς, επειδή δυστυχώς πολλές φορές, μερικές φορές κάποιοι δεν είναι, όπως περίπτωση του Ελκαμπή, ας πούμε. Δεν, ίσως επειδή γνωρίζουν πολύ καλά τον παίκτη, ίσως κάποιοι έχουν κάποιους συμβουλάτορες. Το ουδής, ο Κομπότης το πίστευε. Γι' αυτό και τον έδωσε τον παίκτη τσάμπα στον Παναθηναϊκό με αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης και τώρα ο άνθρωπος δικαιώνεται. Μπράβο. Ο Κομπότης τώρα δικαιώνεται σαν μια δούλη για τον παλιό του Πασόκ. Λοιπόν, όμως σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή, αν δώσει 25 εκατομμύρια η Ipswich για να πάρει τον Ιωαννίδη, ο Λεβαδιακός θα βγάλει 8 σεζόν με τα λεφτά που θα πάρει. Ωραία, μα αυτό γιατί είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αφού αυτό είναι κακό. Είναι κακό. Εγκλωβισμένος είναι, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει το σύμβολο που υπάρχει. Όχι. Ούτε να περιμένει από του 5 εκατομμύρια. Αυτό. Εντάξει, δεν το πουλάει σε 25. Δεν θα βάλει 25 παντελόνι ο Λαβούζος, θα βάλει το 60% του 25. Και τα 40 ο Κομπότης που είναι πρώτος μάγκας. Τι να κάνει δηλαδή. Είναι η αλήθεια ότι είναι πρώτος μάγκας. Τι να κάνει δηλαδή. Είναι πρώτος μάγκας. Για να σου πω κάτι, εγώ λέω τώρα, υποθετικά μιλώντας. Πες ότι τη σεζόν που κάνει ο Ιωαννίδης πέρσι, την κάνει φέτος ο Νίκας. Την πάτσε. Γιατί όχι. Την πάτσε, λέω. Γιατί όχι. Ψηλό παιδί είναι, κοντροναρισμένος ποδοσφαιριστής είναι. Στο rotation του Diego Alonso θα είναι, θα το δούμε. Προπονήσεις από την πρώτη μέρα κάνει με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι γιατί βλέπω να το δίνει με δανεικό. Όχι, γιατί να δώσει δανεικό. Γιατί να σου πω κάτι, στην άκρη του μυαλού του, στον Παναθηναϊκό, χωρίς να το παρακαλάνε, έχουν ένα σενάριο που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες με το γύρο που έκανε ο Τσέρι να έρθει κάποια πρόταση που να τους βάλει σε σκέψεις. Γιάννη, αντικειμενικά λέει, έχει σκεφτεί ότι έχει ξεκινήσει η ιστορία με Ιωαννίδη για να δικαιολογηθεί που ήταν πολύ σε του τραυματισμού, εννοείς. Όχι, ο παίκτης τραυματίας είναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ποιος μου θυμίζει αυτό. Τι. Όταν πωλήθηκε ο Μήτρογλου στη Φουλάμ, ναι. Που πήγε τραυματία. Εντάξει. Μα, παιδιά, να πούμε κάτι, η Ipswich και η Sporting Λισαβόνας, τον παίκτη, η προσφορά που είναι για τον παίκτη, είχε να κάνει με την κατάσταση που βρίσκεται τώρα, έτσι. Ο ποδοσφαιριστής θα μπει σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες στον πολύ, σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Δεν είναι κάτι που, πώς το λένε, θα κάνει την Ipswich ή τη Sporting να το σκεφτούν δεύτερη φορά. Μην ξεχνάμε ότι η Ipswich δεν παίζει η Ευρώπη. Το πρωτάθλημα στην Premier League ξεκινάει 15 Αύγουστο. Και ότι η Sporting Λισαβόνας έχει εξασφαλισμένη Νίκο προαθλήτρια, δεν είναι. Ναι. Και είναι εξασφαλισμένη στο τσάπιζο. Άρα. Ενώ όταν πουληθεί να δικαιολογήσει ο κόσμο λέγοντας είχε χρόνιο πρόβλημα στον νόμο. Όχι, δεν νομίζω να τέτοια παπάτσα να μπορέσει να σταθεί. Χρόνιο πρόβλημα πώς είχε, αφού τώρα τραυματίστηκε στο φιλικό. Ποιο. Ο Ιωαννίδης. Σε εθνική. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι, Γιάννη, λες και έχει ανάγκη να παίξει Ευρώπη Ipswich για να πάει και ο Φώτης. Όχι, άλλο λέω ότι δεν καίγεται, δεν έχει πρόβλημα η Ipswich αν ο παίκτης έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω στο θέμα της αποθεραπείας του, γιατί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις επίσημα της Ipswich θα κινήσουν με την πρεμιέρα της Premier League. Τώρα, αν έχει κανένα κύπελο πριν, δεν το ξέρω από αυτά τα. Λοιπόν, μπράβο, Αύρα, αλλά είναι δύσκολο τραυματισμό στον νόμο του. Τώρα τα ψάχνουν καλύτερα. Κατσέφερε, εσύ μπορεί να θυμάσαι και ο Μπέρκ το είχε πάθει. Εγώ, παιδιά, επειδή ξέρετε ότι μερικές φορές λέω κάποια πράγματα, ο Γιάννης καμιά φορά με κοντράρει, αλλά επειδή εγώ είμαι τραυματισμένο στον νόμο, είμαι πολύ τραυματισμένο στον νόμο. Έχω πάθει ρήξη τένοντα. Το οποίο μάλιστα ο γιατρός μου αγόρασε να παίζω ρακέτες. Μα εμένα μου αρέσει να παίζω ρακέτες.
Γιατί μου είπε ότι αν συνεχίσει να παίζει ρακέτες, τότε υπάρχει σοβαρή περίπτωση όμως να χρειαστεί εγχείρηση. Ναι. Προφανώς λοιπόν ο τραυματισμός του στον ώμο του Φώτη είναι πιο σοβαρός από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Βέβαια, αν κάνει επέμβαση, θα πρέπει να μείνει 2 με 2,5 μήνες έξω. Άρα προφανώς οι γιατροί του είπαν ότι συντηρητικά με θεραπείες, φυσιοθεραπείες, δεν ξέρω τι κάνω εγώ, φυσιοθεραπείες κάνουν οι ομάδες. Αυτό, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και προφανώς τώρα, αν ο Ιωαννίδης δεν μπορεί να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν και χρειαστεί να κάνει επέμβαση, τότε αυτή που θα φταίνεται είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, το αν θα δημιουργήσει εκεί μια δυναμία. Έτσι, δεν το ξέρουμε. Τώρα, δεύτερη φορά δεν είναι απόλυτο αυτό που λες, Γιάννη. Εγώ το έχω με το μεγάλο μου γιο αυτό. Το έχει βάλει. Εντάξει, δεν είναι αθλητής, έτσι, αλλά οκ. Okay.